Στα, σας το έχω ξαναπεί αυτό, μπορεί να γίνομαι κουραστικός ή το συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω, ότι αυτή η εκπομπή από πέρσι και φέτος, πώς να πω, είναι σαν ένα κουτί το οποίο ανοίγεις και έχει κουτί μέσα μικρό, πιο μικρό, είναι συνεχώς εκπλήξεις και για εσάς και για μένα. Σήμερα λοιπόν είναι μία από αυτές τις στιγμές. Πώς να πω, εγώ τον καλεσμένο μας τον παρακολουθώ χρόνια, τον εκτιμώ χωρίς να γνωριζόμαστε ποτέ από κοντά για τη δουλειά του. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά σήμερα εδώ πέρα, στο καλό μεσημεράκι, ο Παύλος Σήμας! Κοίταξε. Είναι με πραγματικούς ανθρώπους, δεν είναι όπως παλιά με κονσέρβα, γέλια, χειροκρότημα. Όχι, είναι ολοζώντανοι εδώ. Ωραία. Νίκο, είμαι στη τηλεόραση περίπου 40 χρόνια. Είσαι αρκετά. Κάνω τηλεόραση. Ναι. Πολλά. Ναι. Πολλά. 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 Αλλά είναι η πρώτη φορά που, πάω σε που βλέπω μια ψυχαγωγική εκπομπή από μέσα. Έλα, είναι η πρώτη φορά. Τι ωραία. Ωραία δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή εσύ όλα αυτά τα χρόνια κάνεις μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά, ενώ ασχολείσαι πάρα πολύ με την έρευνα, δεν μπορώ να φανταστώ την ομορφιά που κρύβει κάτι τέτοιο, το να μπορέσεις να ψάχνεις και να βρίσκεις. Κοίταξε, είναι η περιέργεια που σε κυνηγεί. Και εγώ, με πήρε αυτή η κοπέλα η Εύη πάρα πολύ ευγενικά. Και ντράπηκα να της πω όχι. Τι ωραία, μπράβο Εύη. Είναι πολύ ευγενική, δεν μπορείς να πεις όχι. Γι' αυτό και βάζουμε την Εύη στα τηλέφωνα. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν μπορεί να της πεις όχι. Και λες ναι και μετά λες θα βρω τον πελά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν το βρήκες αυτό. Μια χαρά εδώ. Εδώ είναι υπέροχα. Μέχρι στιγμή. Έχω μια. Δεν ξέρω, είχες δει ποτέ μια παλιά εκπομπή που ήταν. Λεγόταν Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Φυσικά, παιδά. Ναι, στο ίντερνετ, όχι, δεν ήμουν μικρό. Γιατί ήσουν μικρό, γι' αυτό το λέω. Όχι, στο ίντερνετ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνετε εδώ. Δηλαδή. Το μεσημέρι, όσες φορές έχω πέσει πάνω σας, μου μεταδίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το πανηγυράκι, αυτό το γεγονός. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Αυτός είναι το σκοπός. Ποιο είναι το μυστικό, πώς το κάνετε αυτό. Το μυστικό, και δίνω εγώ συνέντευξη τελικά. Ναι. Και στον Παύλο Τσίμα πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή. Ναι. Όλα μαζί. Κοίταξε να δεις. Είναι, νομίζω ότι ήταν απόφαση από μέσα προς τα έξω, ότι, γιατί ούτε ήξερα ότι θα κάνω την εκπομπή αυτή ενώ από πέρσι που ξεκίνησε καθόλου. Κάπως έκατσε, κάπως αισθάνθηκα ότι μπορώ να συντονιστώ με αυτή την ψηλή ενέργεια, γιατί μιλάμε, είναι ενέργεια πολύ ψηλά και ο κόσμος εδώ που έρχεται και αυτός πριν από το σπίτι είναι το διάλειμμα μας. Και για μένα που είναι δουλειά, ταυτόχρονα είναι και διάλειμμα. Και εγώ συνδιασκεδάζω. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει. Δηλαδή δεν είμαι σε μια θέση να παρουσιάσω μια εκπομπή. Τη ζω την εκπομπή εδώ με όλο τον κόσμο. Ωραία. Και το κάνεις όλο αυτό το τρελοκομείο. Τρελοκομείο. Και αν το βράδυ έχεις παράσταση, φεύγεις και πας στο θέατρο. Βέβαια, τολμάω. Πάω. Κοίταξε, κατεβαίνουν. Με το που τελειώνει η εκπομπή, κατεβαίνουν όλοι οι διακόπτες. Τίποτα, είναι ένα μικρό ρομπότ που το κοιτάνε με στο γραφείο με αγάπη, ευτυχώς συνεργάτες μου. Κατεβάζω στο μηδέν για να μπορέσω μετά σιγά σιγά να ανεβάζω και να έρθει 9 το βράδυ για να πάμε να παίξουμε τη Βερβερίσα στο Έτο Λαμπέτρι Λόγου. Όταν ξεκίνησες, είχες στο μυαλό σου ένα κόνσεπτ, δηλαδή είχες δει κάτι και το παράλλαξες. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές φορές. Έχω τύχει να σας δω. Εγώ το έχετε καταλάβει. Δίνω. Δεν αρνούμε, δίνω. Θα δώσω. Ναι. Ας πούμε, υπάρχουν μερικές φορές που σας βλέπω και λέω αυτό μου θυμίζει το Saturday Night Live. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ. Όχι όλο. Όχι όλο, αλλά κάποια σημεία. Δηλαδή, πόδι πολύ μακρύ, ωραίο. Όταν βγαίνει η Ματίνα, δεν ξέρω αν βγείτε στο YouTube και κάνε Google. Εγώ το βλέπα τότε. Το έχω δει, το βλέπω το Saturday Night Live. Αλλά τώρα υπήρχε μια παλιά ηθοποιός η οποία έπαιζε ένα ρόλο. Ποια λέει, Κρίστεν Βίν. Λεγόταν Ροζάνα Ροζαντάνα, ο ρόλος που έπαιζε μέσα στην εκπομπή. Η οποία έκανε μια τηλεοπτική περσόνα, έδινε συμβουλές. Μου θυμίζει τη Ματίνα. Αλήθεια, μπράβο ρε Ματίνα, είναι παιδευμένη. Και λέω ότι αποκλείεται να το έχει δει, απλώς το πέτυχε ίδια. Όχι, δεν το έχω δει. Γιατί ο ρόλος της Ματίνας είναι από θεατρικό που είχα γράψει. Παύλο, μισό λεπτό λίγο να πούμε γιατί έχω ζητήσει ένα περίμενε, έτσι. Περιμένω ακόμα. Δεν θέλει να μιλήσει, θέλει να του μιλήσω. Εντάξει. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Ναι. Εκείνη τη φορά που είχατε βάλει εκείνο το βιντεάκι που η Έλεν DeGeneres χόρευε. Ναι. Πώς το είχατε κάνει αυτό. Είναι κολλητή η Έλεν, του λέω ψέματα, το δεν τρέπομαι.
Είναι τέτοιο. Όχι, μωρέ, είναι οικογενειακή φίλη. Και έχω θείο στην Αμερική. Πέθανε. Είχα. Τίποτα, το κάναν μοντάζ, βρε Παύλο μου, τώρα τι συζητάς κι εσύ. Άστο. Ωραίο μοντάζ. Ωραίο. Παύλο, εγώ θέλω σε ρωτήσω το εξή σε τελική άνοιξη. Ναι. Σήμερα σκεφτόμουν, λέω, με τον Παύλο Τσίμα. Όχι, γιατί η Ellen DeGeneres κάνει μια εκπομπή που είναι μεσημεριανή στην ο Αμερική Παύλος, και δεν μοιάζει πολύ. Δεν το καταλάβω. Ξέρεις, επειδή. Μπορεί να μου πει ψέματα και εγώ θα κάνω ότι σε πιστεύω. Γιατί σε αυτό είμαι εξασκημένο. Μιλά με έναν υπουργό, σου λέει κάτι, λε ψέματα μου λέει. Αλλά τώρα τι να πω. Είναι αυτό όντω τώρα. Yeah. Δηλαδή, γιατί και εγώ το έχω ενώ, όπω να σου πω, το έχω και ο περισσότερο κόσμο φαντάζομαι. Αν δεν στηρίζει κάποιον πολύ συγκεκριμένα και παρακολουθεί απλά του κουστούμαρισμένου, τι ωραία που δεν τα λένε. Φόρεσε και κουστούμι, δεν πρέπει να έχει έρθει. Άλλο με κουστούμι δεν πρέπει να έχει έρθει εδώ. Όχι, όχι, με κουστούμι όχι. Εσύ είσαι ο πρώτο. Ο Παύλο. Μα τίμησε. Είναι όντως αυτό, ρε παιδί μου. Έχει δημιουργηθεί αυτός ο μύθος, είναι και μια πραγματικότητα ότι άμα ανοίξει το στόμα του πολιτικού να σου πει κάτι, 90% είναι ψέματα. Δηλαδή αυτό το 10% το ψάχνεις και λίγο κολλάς, γιατί δεν είναι και κάποιοι, δεν υπάρχουν κάποιοι 2-3 ένας που πραγματικά μπορεί να λένε την αλήθεια μετά από λίγο τους καταπίνει το σύστημα όλο. Ότι σου λέει εδώ πέρα έτσι πηγαίνουμε, παιδιά, τώρα θα πούμε μεγαλοστομίες. Κοίταξε, υπάρχει ένα ρητό στην πολιτική, το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο παλιός. Ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται ποτέ και υπάρχουν πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται ποτέ. Οπότε πρέπει να βρεις μια χαραμάδα ανάμεσα στα δύο για να βρεις κάποιον ο οποίος να είναι διατεθειμένος να πει αυτό που γίνεται ή να αποκαλύψει κάτι αυτό που δεν λέγεται. Πολύ είναι μια λεπτή χαραμάδα, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο νομίζω ο χειρισμός, ο δικός σας δεν είναι κάπως. Είναι κάπως δύσκολος γιατί μιλάτε ας πούμε, με πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν με την. Συνήθως έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία τρέχουν και εκείνη τη στιγμή. Ενώ ένα πρόβλημα που προέκυψε, θα κάνεις εσύ μια έρευνα, θα βρεις ανθρώπους με κάποιο τρόπο να τους συντονίσεις να έρθουν μπροστά να μιλήσουν. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή σε αυτή τη δουλειά. Την οποία την κάνω πάρα πολλά χρόνια και την έχω κάνει και σε διαφορετικές μορφές. Αυτό που είναι στα αλήθεια ωραίο είναι να ψάξεις μια αληθινή ιστορία, μια πραγματική ιστορία, να την ψάξεις, να βρεις τους ανθρώπους που θα σου πούν, θα μαρτυρήσουν τις πτυχές της ιστορίας και εσύ θα το συνθέσεις σε μια αφήγηση. Και θα αφηγηθείς στον κόσμο κάτι που είναι πραγματικό, κάτι που. Τους ανοίγει το μυαλό, μαθαίνουν κάτι που δεν ξέρανε ή αποκαλύπτεται κάτι που δεν φανταζόντουσαν. Αυτού του τύπου η έρευνα για μένα είναι. Αυτό έχει νόημα στην τηλεόραση να κάνεις ως δημοσιογραφία. Τα υπόλοιπα είναι λίγο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σκεφτόμουν λοιπόν, όταν σκεφτόμουν λέω ότι θα πω σήμερα με τον Παύλο, θα να το ρωτήσω το εξής. Θυμάμαι παλιά ότι ήταν πάρα πολύ. Ήταν λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, πολύ της μόδας οι εκπομπές τέτοιου τύπου που ψάχνανε. Αρχεία, ψάχνανε κάτι, θυμάμαι, τρέχαμε με τα στρώματα που είχαν ακάραια, δεν κοιμόμασταν, μη μας φάει το ακάραιο, γιατί δεν τα λέγανε, λέει το ακάραιο σε τρώει στον ύπνο, ταραχή, με τρώνε χρόνια, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με διάφορα άλλα που έχουν βγαίνει. Δεν έχω κάνει τέτοια ποτέ. Όχι, δεν έχεις κάνει ακριβώς, απλά θέλω να σου πω ότι εσύ κάνεις ένα άλλο πιο... Δεν μπορώ να βρω τώρα τη λέξη. Θα πω τη λέξη δεν ισχύει. Σε εισαγωγικά πιο σοβαρό κομμάτι έρευνας, άλλου τύπου εννοώ. Αλλά αυτές οι εκπομπές τότε ήταν πάρα πολύ στη μόδα. Το ότι κάποιος ψάχνει και σου αποκαλύπτει. Αυτό εννοώ. Ναι. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πια δεν είναι στη μόδα αυτές οι εκπομπές. Τι έχει πάει ο κόσμος. Δεν θέλει πια να μάθει. Σου λέει: έχω μάθει και αρκετά παράτα με. Ενώ παλιά ήταν, θυμάμαι πολύ μόδα. Κάθε κανάλι όφιλε να έχει μια τέτοια εκπομπή. Μη σου πω και δύο. Ναι. Ότι είμαστε όλη μέρα, κάνετε τα ωραία σας, αλλά εμείς ψάχνουμε παιδιά παράλληλα. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος δεν θα βλέπε κάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Ή μάλλον για την ακρίβεια δεν πιστεύω ότι θα βλέπε. Για τη μόδα, λέω, που είχε γίνει πανζουρλισμός τότε. Θυμάμαι. Είχε γίνει ένας πανζουρλισμός, όντως. Ήταν η εποχή του, δηλαδή. Α, αυτά είναι μόδα. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Να βλέπεις. Ωραία, ο καλεσμένος μου βλέπει να πέφτει, ότι θα κάνει. Συνεχίζει. Ναι, συγγνώμη. Εγώ κάνω ότι δεν είδα. Εσύ τίποτα. Μαθημένος. Μαθημένος τώρα. Εσύ θα κάνει αυτά, ότι δεν έγινε. Σε άλλη εκπομπή πέφτουν. Του Γιώργου του Παπαδάκη την εκπομπή πέφτουν από τις καρέκλες. Δεν είναι, όχι. Του Γιώργου πέφτουν, είναι και πολύ προηθές να πέσει από την καρέκλα. Λίγο βαριέσαι. Εσένα λοιπόν, σε όλα αυτά τα χρόνια μέσα δεν έχει δημιουργηθεί ο κορεσμός της υπόθεσης. Να πεις ότι να σου πω κάτι και δεν θέλω και να ψάξω κι άλλο. Έχω ψάξει και αν έχω ψάξει. Και δεν θέλω να κάνω το αποτύπωμα. Πέμπτη βράδυ, 11 ώρα, παιδιά, ξαφνικά να σου λέω: ελάτε τώρα, θα σας ψάξω. Δεν σου ήρθε να πεις ότι είμαι OK μέχρι εδώ. Κάνεις και το ραδιόφωνο. Κάνεις κάθε μέρα ραδιόφωνο. Κρατάς μια άλλη επαφή, μάλλον πιο smooth στο όλο του κομμάτι. Το ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία. Το ραδιόφωνο είναι αυτό που στα αλήθεια εμένα προσωπικά μου αρέσει, γιατί μεγάλωσα με ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο με ευχαριστεί περισσότερο μέσο. Ως ακροατής δηλαδή. Είμαι φανατικός ακροατής ραδιόφωνου. Πάντα ήμουν. Και σπίτι. Όλη μέρα. Ναι. Λες αλήθεια. Όλη μέρα. Επειδή μου στο σπίτι δεν έχω καταφέρει καθόλου να το κάνω αυτό. Στο αυτοκίνητο οπωσδήποτε ενώ πρέπει να σου πω. Το τέλειο. Και στο γραφείο το ανοίγω πότε. Δηλαδή. Το έχεις παρέα. Είμαι φανατικός ακροατής του ραδιοφώνου από παιδί. Ναι. Και ως δημοσιογράφος, πιο ευχάριστη δουλειά από το να κάνω ραδιόφωνο
Δεν έχω. Σ' αρέσει αυτή, δεν. Του αρέσει το ραδιόφωνο, παιδιά, τι να κάνω. Του αρέσει το ραδιόφωνο. Αυτό είναι. Δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει, έχω κάνει λίγο. Μ' αρέσει. Σου δημιουργεί μια αίσθηση μεγάλη ελευθερία στο ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο έχει ελευθερία και οικειότητα. Βέβαια, είναι η φωνή. Και το ψέμα στο ραδιόφωνο δεν περνάει. Είναι πολύ. Είναι μέσω που το ψέμα το προδίδει και το πετάει. Πρέπει να είσαι αληθινός στο ραδιόφωνο. Και αυτό είναι ωραίο. Και το κάνεις και λίγο set comble το ραδιόφωνο. Εσύ επιμελείσαι και τη μουσική που θα βάλεις ανάμεσα από αυτά που συζητάς. Αυτή είναι η διασκέδασή μου. Σ' αρέσει. Τι ώρα κάνεις, βοηθάνε, τι ώρα κάνεις ραδιόφωνο? 10. Είσαι 10 ξυπνιός. Με. Όχι, δεν θα ήθελα. Όχι. Εκείνη την ώρα τελειώνει το φόρτισμα της μπαταρίας. Βάλε να μπορείς. Βάλε on demand. On demand, να βάλω να σε ακούσω. Θα τον ακούσουμε στο ραδιό. Στο Sky, δεν είσαι. Sky, δεν λέω κάτι. Φαντάξε. Τι έλεγα. Επίσης τώρα, Παύλο, δες πώς έκατσε τώρα. Έκατσε η συγκυρία. Σήμερα ξεκίνησε να εκπέμπει το Μέγκα. Το παλιό Μέγκα, καινούριο Μέγκα, το μελλοντικό Μέγκα, δεν έχω καταλάβει. Εγώ το πρωί άνοιξα την τηλεόραση μόλις ξύπνησα για να δω λίγο την εικόνα. Τι έπαθες? Καταλάβω τι είναι. Πολλά τα χρόνια σου εκεί, ρε, εσύ, Παύλο. Γι' αυτό ρωτάω. Κοίταξε να δεις. Ποια ήταν η αίσθηση? Η αίσθηση. Το Μέγκα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι. Γιατί σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όταν κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80 περάσαμε από το κρατικό μονοπόλιο στην ιδιωτική τηλεόραση, σε όλες τις άλλες χώρες, επειδή αυτό έγινε πολύ οργανωμένα, μεθοδικά, η κρατική τηλεόραση δεν πέθανε. Παρέμεινε να είναι πολύ ισχυρή. Σε όλες τις χώρες. Τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μια πολύ ισχυρή κρατική δημόσια τηλεόραση, υπήρχε από την αρχή. Εδώ στην Ελλάδα η κρατική τηλεόραση εξαφανίστηκε σχεδόν, δηλαδή συρρυκνώθηκε τρομερά. Για αμαρτίες που τους είχαν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις, έτσι. Ναι, ναι, έτσι και έτσι ήταν. Τι να κάνουμε. Οπότε το σύστημα ισορροπούσε το τηλεοπτικό γύρω από το Μέγκα. Το Μέγκα ήταν το κανάλι του κέντρου. Έπαιζε το ρόλο που στις άλλες χώρες παίζει δημόσια τηλεόραση. Να είναι ήταν το mainstream. Λίγο, να μπορείς να ακούσεις τα πάντα χωρίς να είναι τόσο. Ναι. Αυτό. Αυτό το ρόλο έπαιξε. Και δεν ξέρω, τώρα πια προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη να παίξει αυτό το ρόλο. Κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Τι αλλά, εν πάση περιπτώσει, με πείραζε ένα ιστορικό brand που είναι το Μέγκα έτσι ξαφνικά να χαθεί από την αγορά. Ήτανε πρέπει και, να έχει την ευκαιρία του να ξαναδοκιμαστεί. Ήταν και συγκλονιστικό για όλους μας που παρακολουθούσαμε ενώ τηλεόραση για το Μέγκα. Δεν συζητώ, βέβαια, έκλεισε και το θέμα είναι ότι κόσμος παίζουν πάρα πολλά συστήματα με το απλήρωτη αυτοί που μείναν. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν σε βάζω το τρυπάκι αυτό γιατί δεν αυτό έχω γνώση. Είναι. Αλλά ότι τώρα άνοιξε είναι με άλλη ηγεσία. Αυτά δεν είναι τα πράγματα τη δουλειά μα. Αλλά είναι, ναι. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο που έβλεπε. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Του τηλεθεατέ καθόλου τα προβλήματά μα. Οι συνάδελφοί μα που είναι φίλοι μα και νοιαζόμαστε για αυτού. Αυτό είναι το κεφάλαιο το δικό μας. Ο κόσμος βλέπει. Και αυτό που βλέπει δεν δικαιολογήθηκε, ας πούμε, γιατί ξαφνικά εξαφανίστηκε. Όχι, όχι, έγινε πολύ απότομα. Ένα ισχυρό κανάλι από την. Έγινε απότομα εισαγωγικά. Είναι σαν αυτό που σου λένε ότι θα πεθάνει ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε. Τον έχουμε διασωληνωμένο και απλά ένα πρωί σε παίρνει και σου λέει ανακοπή. Γιατί πέθανε, το ακούγαμε. Θα κλείσει το Μέγκα, θα κλείσει το Μέγκα. Δεν έκλεινε το Μέγκα, θα κλείσει το Μέγκα και μία μέρα έκλεισε. Δηλαδή. Αυτό εκεί ήταν το απότομο, ότι το είχαν πει. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία καλή να επιτυχία, έχει, μακάρι. Καλή επιτυχία. Δουλειά στον κόσμο θα δώσει, επίσης, και παραπάνω πρόγραμμα. Και επειδή ο Παύλος είναι πολύ ντρεπτικός τύπος, θέλω να ξέρετε, μην τον βλέπετε ότι είναι έτσι καθώς, με το κοστούμι, μέσα του φοράει μαγιό. Φαντάζομαι, γιατί σήμερα το βράδυ παρουσιάζει τους χρυσούς τους κούφους. Και εμένα μου έκανε αδιανόητη εντύπωση. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, καλά, δεν παρουσιάζει την Eurovision για να πει καλό, Παύλο, είμαστε στην Eurovision. Είναι η χρυσή η σκούφη. Έχει μια σημασία. Στο Μεγάλη Βρετανία θα είναι. Ενώ είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι και το event, αλλά να παρουσιάσει ένα τέτοιο τύπου event που δεν έχει να κάνει αμυγός με κάτι κοινωνικό, πολιτικό, μου έκανε εντύπωση και μπράβο. Το έχω παρουσιάσει άλλες 2-3 φορές, δεν σου πω. Είμαι βλάκας, δεν το ήξερα. Για την ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση από την πρώτη φορά που το είχα ακούσει, αλλά λέω μην του το πω. Για την ακρίβεια. Είσαι εσύ πια. Είσαι ο Θέμης Γιοργαντάς των Χρυσών Σκούφων. Αυτό μας λέει, πως κάνει τα μάτια ο Θέμης. Όχι, όχι. Όχι, η Χρυσή Σκούφη είναι. Απλώς όταν ξεκίνησε το 1994, νομίζω. Εγώ εκείνη την εποχή για πλάκα έγραφα στο Αθηνόραμα μια στήλη. Α, έγραψε και έγραφα σαν χλαμάρε στο Αθηνόραμα. Μου είχαν δώσει. Ήταν φίλοι μου και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έκανα, έγραφα κάθε μια φορά την εβδομάδα μια στήλη στο Αθηνόραμα. Τέλεια. Και όταν το ξεκίνησαν το 1994, το ξεκίνησαν και αυτοί πειραματικά. Τότε να καταλάβει, βραβεύτηκαν, τα βραβεία ήταν για 10 εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήταν, 10 εστιατόρια. Απόψε τα υποψήφια είναι 100. Πω, μπράβο, γιατί μπράβο, παιδιά. Το πράγμα έχει. Ενώ μπράβο. Γιατί σημαίνει
Το μπράβο εννοώ, γιατί σημαίνει ότι έχει δοθεί ένα στόχο και σου λέει: αν θέλετε. Ναι, 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 το... να, τι κάνει, παιδί μου, τι κάνει. Γιατί παίζει ο Άγγελο πάλι. Ρε, εσύ, ρε Στέλιο, έχει έρθει ο κύριο Τσίμα. Παίζει ο άλλο με τότε. Ρε Άγγελε, πια ένα χειροκρότημα στον Άγγελο που δεν κάθεται ήσυχο. Λοιπόν. Μα έχει πάει ο Χριστιανός με ολόκληρη κάμερα, δεν χωράτε. Εν πάση περιπτώσει, ενώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντως με το κομμάτι το ότι μπορεί να βραβευτεί και είναι σημαντικό, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί. Ναι, αυτό έχει κάνει ένα δρόμο. Είναι 27 χρόνια πια. Απόψε είναι η 27η γιορτή τους. Συνδέθηκα με αυτούς από την αρχή. Είναι φίλοι μου. Τέλειο. Και το έκανα μια φορά, μετά μου ζήτησαν να το κάνω μια δεύτερη φορά και φέτος το. Μπράβο. Καλή επιτυχία για σήμερα. Δηλαδή δεν κάνω τίποτα, λέω να έρθει ο κύριος Τάδε να πάρει το βραβείο. Ναι, είναι άλλο να μου πει να έρθει ο κύριος Τάδε και να μου το έχεις πει εσύ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, και να σηκωθείς να σου δώσει και ο Παύλος σήμα στο χέρι. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Του χρόνου θα προτείνω να το κάνεις εσύ. Του χρόνου θα προτείνω να κάνω εστιατόριο. Θα κάνω εστιατόριο μικρό, ίσα που να έρθω να πάρω μέρος στους Χρυσούς. Μπορώ. Να πάρεις κουφό. Ναι, γιατί όχι. Είναι δύσκολο. Ας είμαι υποψήφιος. Να μπω. Βάζετε τετραγωνάκια που χαιρετάνε σαν τα Όσκαρο και τίποτα. Θέλει λίγο να το δουλέψει. Θα το συζητήσουμε για τον χρόνο. Βέβαια μπορείς. Δηλαδή μπορείς να το πάρεις και να πεις ευχαριστώ τη μαμά μου. Το... Θα πω τέτοια, τα έχω έτοιμα. Αυτά είναι έτοιμα. Κάπου είχες πει κάποια στιγμή ότι. Και θα θέλω να με βοηθήσεις αυτό, που δεν με αφορά 100%, αλλά με κάποιο τρόπο. Η δημοσιογραφία είναι το μεγαλύτερο κόλπο για να μην γερνάς. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί. Ναι, αλήθεια. Τι εννοεί. Πού σε βοηθάει, εγώ έχω χάσει τα νιάτα μου. Για... Μην κοιτάς το 22. Έχω προ... Σε ευχαρίστη ο καλεσμένος με το 22. 22. Όχι, με το έχεις χάσει τα νιάτα σου. Εσύ είσαι... Μπράβο του, μπράβο. Ελύσετε. Το 22 μου φαίνεται λογικό, το άλλο δεν κατάλαβα. Όχι, ρε, πώς γίνεται αυτό, γιατί, πώς το λες, δηλαδή, γιατί, τι σου φρεσκάρει. Η περιέργεια. Που είναι παιδικό ουσιαστικά. Ναι, νεανικό είναι. Σαν χαρακτηριστικό, η περιέργεια, οπότε σε ξεκρατάει σε μια τσίτα. Τι είναι αυτό, άμα προσπαθείς να ξεχωρίσεις έναν άνθρωπο νέο από έναν άνθρωπο γέρο, ξέχνα τη φυσική εμφάνιση. Ναι. Είναι αν κάτι μέσα του τον τρώει ή έχει πάψει να τον τρώει κάτι μέσα του. Πολύ σωστό. Αν έχει μέσα του κάτι που τον τρώει και του λέει ψάξε, κάνε, μην κάθεσαι στα αυγά σου. Αυτό εννοούσα. Η δημοσιογραφία για να την κάνεις πρέπει να παραμένεις περίεργος. Πρέπει να νοιάζεσαι. Πρέπει κάτι να θέλεις να ψάξεις, κάτι να θέλεις να μάθεις. Να σε κινεί κάτι. Να σου λένε κάτι και εσύ να λες πάνα και μου, δεν θα κοιμηθώ αν δεν το βρω. Πρέπει να το ψάξω. Αυτό κινεί ένα δημοσιογράφο. Από τη στιγμή που το χάνεις, δεν είσαι πια δημοσιογράφος, είσαι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, απλώς διεκπεραιώνεις μια δουλειά. Υπάρχει πολλοί κόσμος. Υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι. Και το λέω το δημόσιο υπάλληλο των εισαγωγικών. Ναι. Αλλά ναι, απλώς το διεκπεραιώνεις. Αλλά δημοσιογράφος, τα αλήθεια είσαι. Αν σε τρώει, αν έχεις μέσα ψάξεις. Σου την ανάγκη να ψάξεις κάτι. Και λέω ότι επειδή αυτό το επάγγελμα σε σπρώχνει προς τα εκεί, είναι μια συνταγή να μείνεις νέος. Πολύ ωκ. Okay. Μ' αρέσει, δεν έχει ούτε τίποτα. Δεν έχει διάφορα. Πολύ ωραία. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πεις το πρόσωπο. Ποιος είναι αυτός που σε έχει δυσκολέψει περισσότερο από όλους μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που του έχεις πάρει μια συνέντευξη ή του έχεις κάνει μια συνέντευξη. Σε συνέντευξη. Πολύ επιτυχημένο, πολύ ευράδια. Μπράβο, Σκαρδί. Τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση. Άντε, πες. Όχι, κανείς. Σε συνέντευξη, όχι, δεν νομίζω. Σε όχι συνέντευξη, τι εννοείς, ποια είναι, αυτό δεν έβρισκα πριν. Σε συνέντευξη ή σε τι μπορεί να έχεις βρεθεί και να σου έχει δυσκολέψει. Στις έρευνες πολλές φορές βρίσκεσαι σε δυσκολία. Βρίσκεσαι. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να προσπαθείς να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει κάτι αλήθεια δραματικό και εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο, χωρίς να τον τραυματίσεις κι άλλο, να τον βάλεις να σου μιλήσει για αυτό που έζησε. Και αυτό να το κάνει ειλικρινά, δηλαδή να σου ανοιχτεί. Αυτό είναι δύσκολο. Και μερικές φορές, αλήθεια, έχω βρεθεί, ας πούμε, σε καταστάσεις, σε χώρες που έχουν περάσει πόλεμο ή που περνάνε πόλεμο και βρίσκεσαι απέναντι σε ένα αληθινό δράμα και βρίσκεσαι απέναντι στον πρωταγωνιστή του δράματος και ντρέπεσαι που τον ακούς. Μάλιστα. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι και το πιο πολύ ανθρώπινο κομμάτι, όμως, ότι είναι την ευκαιρία αυτό. Ναι. Παύλο μου, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, πώς το πω. Βάνια, έλα να δώσεις το δόν. Ντρέπομαι γι' αυτό. Η Ροζάνα Ροζάντα. Η Ροζάνα Ροζάντα, χάρηκε. Ροζάντα. Λοιπόν, είσαι χέρια, πρέπει να σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το δώρο είναι για εσένα. Αυτό, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα Μπάιεμπου είναι δικό σου, μυθολογικό. Για το πρωί, για τον καφέ, για το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν λοιπόν, κοντά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έλα εδώ, σε θέλει. Έλα, σε θέλουν οι σοβαροί άνθρωποι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Αγκαλιά και φιλάει. Είναι τέλεια. Δεν την πάτε τη στιγμή. Τη δίνουμε εκεί παππού, κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Σίμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.